Ω, δες το Μαρζίτο. Μαρζίτο, προσευχόμαστε. Μαρζίτο έχει αράξει, Hawkeye ποιος την τσίτα. Να πω μία τα bans. Ο Μαρζίτο μπάναρε τον mates του Hawkeye και ο Hawkeye τον Rogue. Και πάμε να μας πεις λίγο το Mulligan και τα match-up. Mulligan. Λοιπόν, το Μαούλ είναι σχεδόν πάντα καλό. Συγχώραμε που το λέω Μαούλ, αλλά δεν μπορώ να το πω αλλιώς. Χάνεις ένα τόνο, αλλά δεν πειράζει. Lost in the Jungle είναι πάντα καλή κάρτα. Το Corridor σχεδόν πάντα είναι καλό για refill μετά από τα κακά turns που θα φάει ο Μαρζίτο λογικά. Εμένα μου αρέσει προσωπικά. Οπότε μόνο Frostwolf. Το Frostwolf είναι λίγο αργό, ρε φίλε, αλλά είναι καλό γιατί στο 5 που είναι να φας το πρώτο ΑΟΕ παίζεις αυτό και είναι immune. Και αν φας το ΑΟΕ σου μένει το Warlord. Σου μένει τον Παούλο, βγαίνει δύσκολα, οπότε εμένα μου αρέσει αυτό που. Ωραία. Το Mulligan του Μαρζίτο. Από την άλλη βλέπουμε ένα Dragon Priest για το Hawkeye. Φυσικά θα ήθελε να έχει Dust Breaker, αλλά Pyromancer, Power Shield είναι ένα πρώτο clear. Είναι ένα καλό εργαλείο, του λείπει το coin. Του αρέσει γενικά να έχει το coin έτσι για το. Από Witch Doctor να δούμε τι θα επιλέξει ο Hawkeye. Τι θέλουμε εδώ πέρα, το Spiritless μας αρέσει, αν βρεθεί. Πού τα βλέπεις? Δεν τα βλέπω, σκέφτομαι. Τα μαντεύεις? Τα μαντεύω. Εγώ πιστεύω στην καρδιά των καρτών για το Hawkeye. Ό,τι επιλέξει ο Hawkeye μας. Ό,τι επιλέξει ο Hawkeye, τον στηρίζουμε. Λοιπόν. Πάμε ρε Hawkeye, πίστεψε το. Πολύ σκέψη. Άρα τα πίσω... Θα έχει καλές επιλογές. Ή θα έχει κακές και τα τρία. Λες. Holy Nova, κυρίες και κύριοι. Holy Nova, μάλιστα. Εδώ κάνουμε Hero Power ή Coin Move. Δεν θέλουμε να κάνουμε Coin Frostwolf. Εντάξει, παίρνουμε χρόνο να το σκεφτούμε σίγουρα. Ωραία. Ή να κάνουμε Coin ενδεχόμενο Fugglemancer. Παίρνουμε χρόνο. Εδώ το όπλο είναι καλό να σου πω την αλήθεια. Το λες. Είναι καλό. Παίρνεις το value 3 κατευθείαν. Είναι καλό, παίρνεις το minion που αλλιώς θα σε ταλαιπωρήσει. Αλλά η απάντηση υπάρχει. Υπάρχει, πάει Ρωσίλη, εδώ είναι πάνβαρη. Το κάνεις τώρα. Αλλά ξέρεις, είναι συνδυασμός δύο καρτών στο 3. Αυτό θα έλεγα, δηλαδή, το κάνεις τώρα ή το γκριντάρεις. Το κάνεις τώρα ή το γκριντάρεις. Αυτή είναι η ερώτηση. Μένει 3-3, αυτό δηλαδή είναι καλό τέμπο. Δεν πεθαίνει στο weapon. Είναι σημαντικό αυτό. Λογικά ο Hawkeye θα σκεφτεί και το turn 4. Τι θα ήθελε να κάνει. Έχει ένα Shadow Vision. Μπορεί να γιουζάρει και το Hero Power στον Pyromancer αν ζήσει. Και μετά πάει σε Holy Nova και Kabal. Και ένα σπέλα του Shadow Vision. Γενικά δεν βιάζεται ιδιαίτερα, αλλά είναι πολύ δυνατό το player. Δηλαδή μένει ένα 3-3 κάτω το οποίο είναι τεράστιο πρόβλημα. Και ξέρουμε αυτό το Paladin από χέρι δεν έχει damage. Δεν έχει, όχι, πολύ δύσκολο. Οπ, χύτρα. Χύτρα εδώ πέρα. Γνώμη για χύτρα στον Paladin. Πολύ value ρε φίλε. Είναι greedy. Πολύ value. Είναι greedy. Δεν θεωρώ ότι είναι greedy. Δεν είναι greedy. Είναι μια καλή επιλογή. Σε κάποια matchups είναι πολύ χρήσιμη. Μάλιστα. Εδώ ξεκινάμε με Stonehill. Εδώ πέρα δεν έχει άλλη επιλογή. Τα 1-1 είναι σαν να μην υπάρχουν στο board. Τον πήρε insta τον Tirion. Τον πήρε insta, θα βαρέσει κιόλας. Προσπαθεί με κάθε τρόπο να φάει το Pyro. Μάλιστα. Αλλά είναι από τα σενάρια που δεν θες να βλέπεις γενικά. Να υπάρχει να έχει στικάρει Pyro. Τόσο early ο Priest να κοντεστάρει το board τόσο καλά. Ισχύει. Divine in. Hero Power Shadow Vision. 22 κάρτες ο Hawkeye. Hero Power Shadow Vision. Θα μείνει εδώ 3-2 το Pyro όμως και ο Μαρζίτο για καλή του τύχη έχει το δεύτερο weapon. Το οποίο Hawkeye 3-1 με συγχωρεί. Και φάει ο Corridor 0 μάνα. Ναι, irrelevant το 3-2. Ο Hawkeye ίσως και να πίστευε εδώ ότι το Pyro θα στικάρει, γιατί έχει φύγει ήδη ένα weapon. Σωστό. Δεν αντιδράει ο Hawkeye. Έχει Psychic. Δεν αντιδράει, εντάξει. Τα έχει ζήσει αυτά. Τα ξέρει. Είναι έμπειρος. Κάμε. Εδώ η Nova δεν είναι καλή. Συμφωνούμε. Τίποτα. Έκανε 5 μάνα, φάει 2 τοκενάκια. Ωραία. Τίποτα. Σκέφτεσαι το ενδεχόμενο να κάνουμε Power Shield στο 2-5. Εφόσον έξτρα να κάνουμε Kabal. Καλό, ακούγεται σαϊκλάρες και όλες γιατί το χέρι δεν είναι καταπληκτικό. Είναι κακό χέρι. Δεν έχεις καν δράκο για activator. Ακριβώς, για το 7. Υπάρχει το screen βέβαια που είναι πολύ καλή κάρτα. Μπορείς να βρεις Dust Breaker φυσικά. Από τον draw. Αλλά γενικά δείχνει ότι είναι σχεδόν σίγουρο το Kabal Next Turn, έτσι. Και εγώ αυτό σκέφτομαι. Και ειδικά τώρα με ένα κορίντορ. Για να δούμε. Βέβαια στο 5 ο Warlord πέφτει, αλλά πόσο είναι, 4, 5, 6, 7. 7. Υπάρχει κι άλλο line βέβαια, να μην κάνει τίποτα και απλά αυτό να πάει για screen. Να πάει για pass. Hero power, screen. Απλά μένει πίσω στον draw. Holy Nova. Holy Nova, τίποτα. Γνώμη για Holy Nova. Holy Nova δεν είναι κακό play βασικά, γιατί σταμάτησε το Warlord. Kovic, όχι μόνο Warlord, του Kovic και το Primordial αν είχε. Και το Fangal, ναι. Και του αφήνει το 2-3 που θα το ψηρίσει anyways. Άρα, οπότε τελικά... Tempo Warlord. Αποδείχθηκε καλό play. 5 μάνα, 5-5, φτωχό. Από το τίποτα. Από το τίποτα. Οπ! Βρήκαμε removal για τον Warlord. Να η απάντηση. Όχι. Kabal κερβάρει καλύτερα, σου λέει. Ναι, αλλά είναι καλύτερη Kabal, γιατί ο Warlord παίρνει value trade Kabal. Yeah. Όχι. Θα παίξει την Kabal, less of mind. Εδώ είναι δύσκολη απόφαση. Πολύ καλά πίξ. Protector Zilliacs. Ο Protector δεν έχει σχεδόν κανένα βάλιο αυτή τη στιγμή. Άρα πάμε για Stonehill. Ο Zilliacs δεν είναι φανταστικός. Ο Stonehill ο δεύτερος υπάρχει περίπτωση να του δώσει τις πραγματικά καλές κάρτες. Ναι. Όπως Tarim. Το Tarim. Lichkin, σωστό. Άρα πάμε στο Stonehill. Και το παίζει τώρα. Το παίζει τώρα, ναι. Θέλει να βρει. Να, ωραίος ο Μαρζίτο. Και το παίρνει ίστα το πικ. Εντάξει. Όσες φορές αντίπαλός μου παίρνει ίστα πικ από Stonehill και είναι Paladin, πάντα σκέφτομαι τον Tarim. Εδώ μήπως θα έπρεπε να πάρει 2 με 3 δευτερόλεπτα παραπάνω. Απ' την άλλη μπορεί, ξέρεις, να βρει 3 κακές και να τις πάρει ίστα και να νομίζεις ότι έχει Tarim. Και να παίξεις around Tarim ενώ δεν υπάρχει. Ναι, εντάξει. Κανονικά πάντα παίρνεις τον ίδιο χρόνο, αλλά τέτοια ώρα τέτοια λόγια. Okay. Υπάρχει πίεση, ο Μαρζίτο χαϊπαρίστηκε από τον Tarim, το βούτυξε όπως ήταν. Είναι κακό σάκι κατά συμφωνείς. Θα προκύψουν και πιο δύσκολα board. Αυτό λέω, άρα δεν κάνουμε σάκι. Και τι κάνουμε, εδώ θα ήταν ωραία να έχουμε ένα δράκο γενικά. Βέβαια. Για το εφταράκι. Το σκουλίκι, τα 4 μάνα. Ή να τραβήξουμε πρώτα με Power Shield. Να βρούμε κανένα Dust Breaker. Γιατί όχι. Pyro. Κάνει τίποτα. Για τώρα... τρώει το Frost Wolf που είναι ωραίο. Δεν είναι κακό. Κάνεις attack. Pyro ή ο Hawkeye θα σκέφτεται ότι σιγά σιγά τα board θα είναι πιο περίπλοκα, αλλά έχει πάντα το scream. Αυτό δηλαδή έχει τα 2 scream, έχει τον Pyromancer, μήπως θέλει να κάνει λίγο control τα resources του. Αυτό. Και να το πάει λίγο πιο late game. Δύσκολο turn, το δέχομαι. Και πάει στο Scaleworth. Αυτό. Κοντεστάρει λίγο το board, θα βρει το καταλληλότερο χρονικό σημείο. Το heal που πάει εδώ, στο 2-4. Αυτό πεθαίνει either way, σωστά. Άρα μήπως να πάει στο 2-4. Λεπτομέρειες είναι, εντάξει. Μάλιστα. Ωραία. Hero Power Warlord. Και τρέει το 5-4. Hero Power. Μπορεί να βάλει και... Πάει να βάλει value για το καζάνι. Εντάξει, σκέφτεται τον Anduin. Ωραίο burst. Ωραιότατο. 3 μάνα, 5 damage. Τίμιο. Το θέμα είναι ότι... Πήρε το καρτούλι. Οκ, εντάξει, καλό develop θα κάνει. The next spell you cast this 10 costs 3 less. Μάλιστα. Βοηθάει αυτό. Κάνει discover spell αυτό. Εκεί βοηθάει. Μπορεί να βρει τίποτα περίεργο. Άρα πάμε για hero power. Το γουέμπο το κρατάς. Αυτό είναι ύποπτο. Μπορεί να βρει κανένα burst. Ο Paladin έχει burst. Τι? Το 6 mana, 8 damage. Avenging Wrath. Άλλα καλά spells. Consecration, Kings, Steel. Πασάρο Hawkeye. Φουγκουλμάς. Εδώ πρέπει κάτι μεγάλο να παίξει. Παλιά τα ρίμ εδώ. Εδώ τα ρίμ είναι 9 face. Μήπως θέλεις κάπως να... Το Φάγκαλ όμως είναι χειρότερη κάρτα, προτιμάει να κρατήσει το Tarim σαν resource στο χέρι. Σε φάση ότι ο Φάγκαλ μπορεί να του μείνει στο χέρι. Ενώ ο Φάγκαλ τώρα βγάζει value. Ο Tarim είναι πάντα καλός. Περνάς τον. Περνάς Primordials, περνάς πράγματα. Ο Tarim βάζει και σε Dust Breaker range το καζάνι. Ερώτηση. Ένα αυτό. Έστω ότι παίζεις Fugulimancer, κάνεις άλλο develop ή απλά παίζεις Fugulimancer? Κοίτα, εδώ πέρα νομίζω ότι κάνεις γενικά, θέλεις να φορσάρεις το AoE. Ωραία. Και το πρώτο AoE αυτό το play δεν μου αρέσει. Γιατί? Γιατί θα φάμε scream και δεν πουσάραμε εδώ πέρα. Δηλαδή μπορούσαμε να πουσάρουμε τουλάχιστον λίγο παραπάνω. Δεν κάνει τίποτα. Ο Crowd Roaster 7 damage, δεν κάνει κάτι. Και τώρα ο Hawkeye πρέπει να αποφασίσει αν κάνει Psychic ή όχι. Και ο Fangal δεν είναι κάρτα που παίζεται πάρα πολύ εύκολα. Δηλαδή εδώ ήταν μια καλή ευκαιρία να περάσει μια τεσσάρα με τον Fangal. Αυτό σε ρωτούσα. Δηλαδή έκανες απλά Fugulimancer και μετά παίρνεις τον damage και πας. Δεν έκανες overextend. Όχι, εγώ θα έκανα ρε φίλε. Έχεις τα rim χέρι. Okay. Δηλαδή εσύ το λες around το screen. Ναι. Να μην βάλεις δύο κάδους μέσα στο deck. Μπράβο. Οκ ρε φίλε. Δηλαδή τι να βάλεις. Έχω τα rim. Άμα να φάω το screen, ας το φάω. Δεν πειράζει. Θέλω να θρετενάρω όσο περισσότερο γίνεται. Ναι, απλά το είπα γιατί ο Hawkeye είναι και με 30 HP. Τι κάνουμε εδώ? Witch Doctor. Όταν έχεις τα Tarim τα θες τα tokens. Γενικά αυτό πιστεύω. Witch Doctor. Θα ήθελε να βρει άλλο ένα Psychic, κάποιο Massisteria. Τι έπαιξε? Scream. Εντάξει, δεν μπορούσε άλλο. Γνώμη για 4 μάνα spawn 1-1. Mind games. Ναι. Εύκολο. Εγώ θέλω να δω ποια ήταν τα άλλα spells του ρε φίλε. Δηλαδή τι βρήκε. Πόσο κακά ήταν τα υπόλοιπα. Tirion. Πετάμε κανένα μπαούλο σιγά σιγά. Ένα Τυριονάκι. Βέβαια ο Tirion τιμωρείται πολύ από τον Anduin. Αλλά γιατί τον πήρες. Δεν έχεις. Αυτό άμα τον πήρες και να μην τον παίξεις. Hero Power. Τώρα αυτό εδώ πέρα είναι weak. Αυτό είναι κακό. Δεν βγάζεις άμεσα το value του. Πετάς ένα μπαούλο. Του Fugulimancer. Είτε θα φάει Anduin και τουλάχιστον θα πάρει το weapon, και αν δεν έχει Anduin. Θα περάσει εξάρες. Πάντα υπάρχει κίνδυνος για. Το combo. Για το combo, έτσι να το πούμε. Ναι, αλλά απ' την άλλη θα σου πει άλλους, αφού θα παίξει συνέχεια από αυτό, γιατί πήρε την Τοντήρια. Εντάξει, έχει φύγει μια Kabal, είναι ένα και αυτό. Σωστό. Πρέπει να κάνει φίλε ένα play που είναι δυνατό, που απαντιέται με όσο λιγότερου τρόπου γίνεται. Εύκολη απάντηση από το Hawkeye, νομίζω τα σπρέκια. Εδώ τα πράγματα είναι αρκετά εύκολα. Ναι. Είναι εύκολο. Ο Hawkeye λογικά σκέφτεται με τα υπόλοιπα 6 μάνα τι θέλει να κάνει. Να ξεκινήσει με ένα Shadow Vision. Να παίξει πρώτα τα σπρέκια και μετά Mind Games. Να βγάλει ένα-ένα. Έχει κανένα μπαούλο, για να δούμε. 4-4! 4 μάνα, 4-4. Τίμιο. Κάτσε φίλε. Κοίτα εδώ τι μπορούσε να βγάλει. Τίμιο. Και τώρα βάζει την Tarim. Το Tirion. Και Corridor Creeper και Hero Power. Και το Weapon Phase για να πάρει το λογικό. Να πάρει το Dust Breaker. Ωραία. Να φανταστώ εδώ πέρα ότι δεν θα χρειαστεί δεύτερο Psychic. Όχι, έχει τρόπους. Βρήκε και... μπορεί να το χρησιμεύσει. Μπορεί να πάει για Crowd Roaster να φανταστώ. Δεν δουλεύει το roster. Με Pyro πως ξεκινήσει να κάνει τίποτα. Pyro, σαν το βίσιο και συζητάμε. Pyro, σαν το Visions. 4, 5, 6, 8, ναι. Μπορεί να κάνει in και μετά το σκουλίκι. Και να σκοτώσει τον Tirion. Θα πάρει αρκετό χρόνο ο Hawkeye. Είμαστε στον ημιτελικό. Σε ένα event το οποίο δίνει 2.000 ευρώ prize pool. Οπότε οι παίκτες παίρνουν τον χρόνο τους. Τα δύο screen μεγάλη υπόθεση πάντως. Πολύ μεγάλη. Και ο Dust Breaker. Και ο Pyromancer στην αρχή. Κάνει screen. Θα πάει για screen. Πάει για screen. Άστε. Δεν θέλει να του δώσει το weapon. Βέβαια. Τώρα ο Μαρζίτο, γνωρίζοντας ότι έχουν φύγει δύο screen, Μπορεί να παίξει άλλο game. Άλλο game, αλλά δεν έχει και μεγάλα μπαούλα τώρα. Υπάρχει, δηλαδή, υπάρχει ο Tarim, ναι, αλλά ο Tarim απαντιέται. Dust Breaker. Έχει παίξει ήδη ένα. Έχει παίξει ήδη έναν true. Νομίζω. Και με Pyromancer. Ισχύει. Και έχει φύγει και ένας Pyromancer και έχουν φύγει δύο Psychic. Δηλαδή, αν είσαι ο Μαρζίτο αυτή τη στιγμή, νιώθεις σχεδόν άνετος. Με δύο scream να έχουν φύγει, νιώθεις αρκετά άνετος. Δύο scream, ένα Pyromancer, ένα Dust Breaker. Και πάει τώρα για Tarim. Καλά κάνει. Άμα δεν τα μπαφάρει, χάνει και στο Primordial. Εκεί είναι χειρότερα. Λοιπόν, Pyromancer, Shadow Vision, και άλλο ένα spell, έχει full clear. Ή απλά μπορεί να πάει για crowd roaster. Έχει, ναι. Και ο Μαρζίτο σιγά σιγά ξεμένει από καλά plays. Δεν ξέρω αν παίζει. Α, παίζει Divine Favor ο Μαρζίτο. Πρέπει να το βρει, θέλει resources. Αν βρει Divine Favor, παίζει καλά. Κάνα Vine Cleaver, κάτι καλό. Μπορεί να βρει Divine Favor και από το Haunted Vision. Είναι και αυτό μια επιλογή. Ωραία, είσαι ο Hawkeye τώρα. Θες να ξεκινήσεις τώρα με τον Pyromancer, σαν το Vision, ή... τώρα όλα αυτά τα damage που με κοιτάνε... Πολλά δεν είναι. Είναι αρκετά. Όχι. Δεν usually Pyromancer. Άρα πάει για τι spell. Power Shield. Shield. Power Shield. Και να κάνει το clear μετά. Μάλιστα. Το βρήκε. Να το Shield. Οπότε πάει... θα περιμένω ένα γύρο. Μάλιστα. Okay. Τρεις θέσεις 12 το κοιτάνε, 16 και 21. 21. Δεν είναι αρκετά. Το Shadow Vision. Για να δούμε τι μπορεί να βγάλει εδώ πέρα. Blessing of Might, να κι άλλο damage. Να κι άλλο damage. Είμαστε 24 damage. Ο Μαρζίτο εδώ έχει αρχίσει να το πιστεύει. Μπορεί να έχει αρχίσει να σκέφτεται ότι δεν έχει κάποιο καλό clear ο Hawkeye. Με αυτό το χέρι, αν είσαι ο Μαρζίτο, σκέφτεσαι το ενδεχόμενο να μπει all-in τώρα, να τον πα. Στα 6. Όχι, να κρατήσει το λαμπά, να τον πα στα 24. Δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει αλλιώ. Να τον πα, να το αφήσει στα 10, ώστε αν βρει Λιρόι να τελειώσει το game με Λιρόι λαμπά. Και δίνει το clear. Αχ, εδώ συζητήσιμο. Και θα σου πω γιατί δεν μου άρεσε. Έχει πάρα πολύ damage, το χέρι σου άδειασε. Τελείωσε. Δηλαδή, αν σου κάνει αυτό το clear τώρα, έχασε το game. Ναι, από clear έχανε, δηλαδή δεν βοηθάει σε κάτι που. Αυτό το 7-4 δεν ενοχλούσε τον πόδι. Θα έπαιρνε απλά το Red Leader. Ναι. Και ας πούμε όλα τα άλλα θα κέρδισε anyway. Ακριβώς. Δηλαδή άμα φας το clear, είτε το board του Hawkeye είναι άδειο, είτε απλά έχεις ένα 7-ρι και το clear υπάρχει. Clock. Το clear υπάρχει. Δεν αλλάζει το clear. Pyromancer, Power Shield, Divine Imp και Mind Blast. Τρία spell. Όχι ότι θα κέρδιζε ο Μαρζίτο μετά το clear. Σίγουρα, απλά θα έδινε ένα chance παραπάνω σε περίπτωση που δεν είχε ο Hawkeye το άλλο ένα clear. Και για να δούμε τώρα την αντίδραση του Μαρζίτο. Ο Μαρζίτο δεν το περιμένει εδώ, γιατί ο προηγούμενος γύρος ο Hawkeye διάλεξε απλά να κάνει αυτό το play. Ήταν νεκρός. Πολύ πιθανό να σκέφτηκε ότι δεν υπάρχει απάντηση. Και εδώ ο Μαρζίτο καταλαβαίνει ότι το game ξεφεύγει. Εδώ ξεφύγαμε νομίζω, τραβάμε και έναν άσο και εδώ το πατάμε το κουμπί. Το πατάμε και δίνουμε ένα chance ακόμα, ένα chance για Divine Favor. Πώς κάνεις εκεί ο Μαρζίτο. Είναι πολύ αργά. Από αυτό το σημείο δεν νομίζω να έχει κερδίσει ποτέ Paladin. Και με Divine Favor δεν έχει chance. Δεν έχει, όχι. Μάλιστα. Δεν είναι, απλά σε σκοτώνει ο Priest πλέον. Είναι ο Pyro κάτω, ξέρεις ότι αυτό το board θα φύγει όπως ήρθε. Καλά, αυτό είναι σίγουρο. Να τραβήξουμε μια καρτούλα. Και απλά θα πεθάνεις. Καρτούλα εδώ, Holy Fireface. Είναι αυτό, να τραβήξουμε πρώτα μια κάρτα. Cleric. Θα βάλει τον Παούλο κάτω. Θα βάλει τον Παούλο και θα το σκοτώσει. Τελείωσε το κλειδί. Πολύ σωστό. Και η τριάρα φες γιατί μπορεί. Και σε τάρι λίθαρ. GG. Ένα-0 ο Hawkeye. Πολλές φορές πάει το matchup έτσι. Ο Hawkeye είχε τα εργαλεία, αυτό το Power Shield στο 3. Ήταν πάρα πολύ βαρύ. Δηλαδή λοιπόν, από νωρίς ανάγκασε το Μαρζίτο. Και βλέπουμε ο Μαρζίτο πάει κατευθείαν στο Hunter. Πάει στο Hunter. Κατευθείαν στο Hunter. Ωραία, και τώρα εσύ είσαι ο Hawkeye, έχεις νικήσει με Priest και σου μένει ο Paladin και ο... Ποια άλλη κάρτα έχουνε? Τι επιλέγεις? Γενικά στο Conquest δεν παίζει και ιδιαίτερο ρόλο. Για τα mind games όμως έχει σημασία. Δεν είναι. Γενικά όλοι οι παίκτες λένε πέτα ένα ζάρι και διάλεξε ένα deck. Ναι, αλλά αλλιώς είναι να είσαι σε ένα μάτς π.χ. 2-0 και αλλιώς να έχεις τον αντίπαλο συνέχεια στην ισοπαλία. Αλλάζει η ψυχολογία του παίκτη. Εντάξει. Ναι. Αν μπορείς να μαντέψεις με τι deck θα κάνει και ο άλλος, δηλαδή... Λοιπόν, δεν νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία. Μέχρι να επιλέξουν τα παιδιά τα deck τους, μπορούμε να δείξουμε brackets ή είμαστε έτοιμοι για το επόμενο παιχνίδι. Να υπενθυμίσω, είμαστε στο Intrepid Fox Bar για το μεγάλο Open Invitational των Intrepid Fox. 2.000 ευρώ prize pool, πολλοί χορηγοί, κόσμο στο μαγαζί, χαμός. Έχουν έρθει και γνωστοί και άγνωστοι. Και τι κόσμος, έτσι. Κάτι ύποπτες φάτησε εδώ πέρα, βλέπουμε. Ευγενείς και πρίγκιπες. Έτσι. Μπορεί να αναφέρεις ένα όνομα. Κρυονέ 13 εδώ πέρα. Ορίστε. Πρώτη μούρη, πρώτο τραπέζι πίστα να πούμε. Οπότε τα παιδιά νομίζω είναι έτοιμα. Αν είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Οπότε μπορεί ο Μαρζίτο να χάσει 0-3 με αυτό τον Μπάλαντι. Ο Μαρζίτο, όχι. Όχι. Εγώ πιστεύω στο Μαρζίτο. Θα μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό στο προηγούμενο εκεί. Εντάξει, σίγουρα δεν μου άρεσε εκείνο το turn που πήγε πολύ παθητικά. Δηλαδή, turn 8 με 3-3 minions. Εγώ θα πήγαινα για το Tirion εκεί. Τώρα πιο πριν πρέπει να το ξαναδούμε. Okay. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά είμαστε στο επόμενο game. Priest για το Μαρζίτο, Hunter για το Hawkeye. Dragon Priest. Καλό matchup είναι για το Priest. Καλό matchup. Έχει εργαλεία. Αλλά μπορεί να σε πρεσάρει πάρα πολύ. Εύκολα ξεφεύγει, ναι. Και υπάρχει και ο Rexxar. Αυτό. Δηλαδή, αν καταφέρει ο Hunter στα πρώτα 5 turn να σου περάσει 10 με 15 damage και κουμπώσει Rexxar, μετά είσαι συνέχεια στην πρέσσα. Και ο Priest είναι και deck που δεν έχει και πολύ εύκολο win condition, έτσι. Δηλαδή, για να σκοτώσει θέλει πραγματάκια. Θέλει Alexstrasza, θέλει Shadow Vision. Anduin. Και ο Rexxar είναι στο χέρι του Hawkeye. Βλέπουμε το Rexxar, αλλά θέλουμε και το curve. Δεν έχουμε one drop. Μαρζίτο με την turn 1 cleric, η οποία γνωρίζει ότι αν υπάρχει Resormo θα έχουμε θεματάκι. Θα τη φαρμάρει. Το κλασικό πρόβλημα. 1-3 με 3-2. Το κλασικό πρόβλημα της cleric. Με το που δει 1-3-2 πονάει. Αλλά υπάρχει και το top deck. Ο Μαρζίτο προσεύχεται, αλλά βλέπει το 3-2 μπροστά του. Και θέλει το shield οπωσδήποτε. 2 στις 26. Μην πάει άκλα αυτή η cleric. 2 στις 25. Ο Hawkeye τι σκέφτεται. Σκέφτεται το attack με το weapon. Για μόνη δηλαδή. Δεν έχει ιδιαίτερο νόημα. Το σκέφτεται. Μπορεί απλά να εξαντλεί την υπομονή του Μαρζίτο, ο οποίος βλέπει ένα 3-2 να κοιτάζει την cleric. Πραγματικά. Και μήπως είναι και αυτό ένα καλό mind game. Σωστό. Εμένα π.χ. άμα με πασκινάκι με τυλτάρι. Rope every turn λέει το ρητό. Αυτό. Βαράει την cleric. Δεν ξέρω τι μπορεί να σκέφτει εδώ. Όπα ρε. Γιατί εδώ δίνει ένα ντρό. Όπα ρε. Δίνει ένα ντρό στο Μαρζίτο, ο οποίος δεν το παίρνει, προτιμάει το 2-2, γιατί το 2-2 κοντεστάρει το 3-2, έτσι. Και το έλιξε είναι insane tempo κάτω. Είναι πολύ καλό. Θα πάρει το value trade. Σίγουρα, ναι. Το έλιξε... Εντάξει, πάλι θα το χάσει το candy shot. Όπα, αυτό είναι ντρό. Αλλά και το Master Code παρά είναι καλό εδώ. Μπορείς το Crackling να το γιουζάρεις ανά πάση στιγμή με Spring Pop. Κοίτα, ωραία ντρος. Νομίζω είμαστε κύριοι. Ή ένα Spring Pop. Ο Μαρζίτο όμως έχει εργαλείο για την Ή1. Αν πάει να ξεφύγει. Ναι, βέβαια τα 2-2 μένουν. Λοιπόν, τι σκεφτόμαστε εδώ. Τίποτα. Και Δράκοντας. Το Elixir δίνει 3 health. 2 δυστυχώς. 2. Μας φαρμάρει το Candice. Άρα δεν άξιζε. Απάντησε ο Μαρζίτο μόνος του. Και ο Twilight Drake είναι στον πόρο. Spring Pole, Crackling, Poison. Πολύ ενοχλητικό το 4-6. Εδώ θα μας δείξει την αξία το Hawkeye. Η ερώτηση είναι, με το σωστό adapt. Η ερώτηση είναι, ξεκινάς πρώτα με tracking ή με spring pole σε crackling. Γιατί εφόσον θα γιουζάνεις τα 3 μάνα σου, σου μένει ένα μάνα. Και πας πρώτα για ντρο ή απλά θες να δεις αν το crackling θα σου δώσει το poison. Αν σκοπεύει να το παίξει, θα ξεκινήσει με το tracking. Ναι. Γιατί άλλος μπορεί να σου πει, θα παίξω διπλό spring και Τώρα, το 1-1 στο board δεν κάνει και πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή είναι καλύτερο να το έχει στο χέρι του για κάποιο use. Με adapt, με κάτι, ναι. Εδώ για να μην μείνει πίσω σε tempo πρέπει να πάει για το adapt. Πρέπει να βρει ένα καλό χριστιανικό adapt. Αν βρει attack θα γιουζάρει και το άλλο το links. Δεν βρήκε poison. Και γι' αυτό δεν κάνει tracking, έτσι. Δεν βρήκε poison. Στο attack. Λοιπόν. Δεν βρίσκει τίποτα. Αυτό περίμενε να βρει το attack. Γιατί αν έβρισκε το attack θα έπρεπε να παίξει και το άλλο links για clear. Σωστό. Και από το tracking πήρε ένα kill command. Δεν είναι και το καλύτερο σκηνικό αυτό για το Hunter εδώ να παλεύει για το tempo, αλλά έχει τα εργαλεία και πάνω απ' όλα έχει το Rexxar για να επανέλθει. Αυτό δηλαδή με Rexxar στο χέρι δεν σε νοιάζει τα resources σου. Δηλαδή, εννοώ θα προσπαθήσεις. 2 μέρες ακόμα. Αυτό, ναι, anyway. Αλλά θα προσπαθήσεις όσο περισσότερο μπορείς να περάσεις τα μας με τα minion και άμα όλα πάνε λάθος, μετά κουμπώνεις Rexxar. Μπορεί το scale που είμαι εδώ να φαίνεται easy play. Είναι φτωχό. Αλλά είναι φτωχό. Μπορεί απλά να του μπανιάσει το δράκο. Να του βάλει το τριάρι. Όχι, hero power. Για να μην πεθαίνει από το weapon και το 1-1. Sorry, μπερδεύτηκα. Νόμιζα ότι είχε παραπάνω μάνα. Ναι. Μπορούσα να τον μπαφάρει. Αν είχε άλλο ένα θα ήταν καλό. Λοιπόν, 5 μάνα ο Hawkeye. Ωραία, επανέρχεται στο board εδώ. Το θέμα είναι, έχει επιλογές. Έχει Rhino επιλογή. Η Rhino νομίζω είναι η χειρότερη επιλογή. Τι άλλες επιλογές? Βασικά άκυρο. Ξέρει ότι ο Μαρζίτο δεν έχει coin, οπότε είναι safe το επόμενο turn. Δεν είμαστε σε Kabal range. Ακριβώς. Οπότε, τι άλλο έχουμε? Το Rhino μπορεί να πέσει. Οπότε, άμα πέσει το Rhino... Έχει ή ένα κομμάτι, αλλά δεν είναι καλό. Το βγάζει. Ναι, έχει το scaleboard. Αυτό είναι, εδώ είμαστε. Σωστό, πολύ σωστό. 2-1, 2-1. Ο Hawkeye παίζει round από τα 6 μάνα, αν δεν έχει ΑΟΕ. Και ΑΟΕ να φάει εδώ και Pyro να τρώει και Dust Breaker να τρώει. Κοίτα το χέρι του Hawkeye πλέον. Κερβάρει, ωραία. Έχει πολύ δυνατό play στον επόμενο γύρο. Η Savannah είναι κακιά εδώ. Εδώ πάμε Rexxar. Rexxar είναι clean. Εύκολο. Clean, ναι, εντάξει. Αλλά έχει και άλλα plays, έχει και Ή ένα με λίγκα. Ή ένα Lynch, trade και μετά εις 3 μάνα. Τι τα κάνεις? Master Core. Άρα ξεκινάς με Masters. Αν επιλέξεις αυτό το play. Ναι, αυτό είναι ωραίο. Βγάζει μια ή ένα πολύ αξιοπρεπή. Η ένα πάει 6 attack. 6 attack τίμιο. 6-4. Και 4 health. Καλό. Εντάξει, ντυλάρεται φυσικά. Ντυλάρεται, εντάξει. Όλο το γύρο του Μαρζίτου. Ναι. 4 μάνα. Αν το έχει. Ο Rexxar γιατί είναι κακό εδώ? Προτιμάς να πρεσάρεις, πιστεύω. Λες, άρα ξεκινάει ο Mastercard. Αυτό κάνει. Ωραία. Θα έρθει και η ώρα του Rexxar. Προς τον παρόν έχει power plays. Σωστό. Και σε ένα γύρο που οι απαντήσεις είναι λίγες για αυτή την Ιένα. Αυτό ακριβώς. Ωραία. Οπότε, ξεκινάμε με Shadow Vision. Shadow Vision, Scale Warlord. Ωραίο το σκριμάκι εδώ. Όπα, dispel κοιτάζει. Το dispel. Απλά το κοιτάζει. Μα και Savannah να σου παίξει ένα εξτρένο Hawkeye. Το dispel μόνο δεν κάνει τίποτα. Εντάξει, πήρε το scream. Νομίζω scream ήταν το play. Εδώ έκανε το τέτοιο, την καθυστέρηση. Ξεκάθαρα. Είναι αυτό που σου είπα. Ότι δεν το παίρνω κατευθείαν. Να μην φανεί κατευθείαν ότι πήρε το Psychic. Βρήκα 3 mind blast στο πίσω. Ωραία. Savannah, απαλή. Savannah δυνατή, θέλει. Βάζει άσο, ποτέ. Δεν έχει νόημα. Έχεις την μία. Ωραία απάντηση βρήκε εδώ ο Μαρζίτο. Insane. Για να μην χρειαστεί να σκεφτεί το scream. Αλλά. Εντάξει. Όχι ιδιαίτερη απάντηση γιατί κοντεστάρεται από τα. Ναι. Υπάρχει ένα. Υπάρχουν και τα spring pop με τον Timberwolf. Αλλά όλα αυτά είναι relevant γιατί το Psychic υπάρχει. Δεν είναι εδώ. Είμαστε σε ένα σημείο που ο Hunter του Hawkeye σε κάθε γύρο μπορεί να κάνει ένα πολύ δυνατό board. Μέχρι να εξαντλήσει τα resources του Μαρζίτο. Είμαστε σε τέτοιο σημείο, χωρίς καν το Rexxar. Αυτό. Και αν καταφέρει ο Μαρζίτο να του βγάλει όλο το χέρι του. Πάει τώρα για το Rexxar. Και τώρα ξεκινάει. Κάθε γύρο θα βαράει. Για να δούμε. Ξεκινάει και εδώ είναι. Αν το game πάει έτσι, ο Hunter είναι πολύ καλά. Συμφωνώ. Ο Μαρζίτο ποτέ δεν θα πάρει τον board. Ο Μαρζίτο θα πρέπει να σκεφτεί κάποιο φοβερό τρόπο για να σκοτώσει τον αντίπαλό του. Να βρει ένα παραθυράκι να κάνει Alexstrasza, Alexstrasza, Anduin κτλ. Το οποίο σε πιου-πιου. Δεν φαίνεται ότι θα γίνει σε αυτό το κίνημα. Κοίτα, η Alexstrasza υπάρχει. Αν τον μπλεκάρουμε Anduin. Αν τον μπλεκάρουμε Anduin. Τον παίζεις. Όχι. Πάλι μας λείπουν πολλά μέχρι να σκοτώσουμε το Hawkeye. Η Hydra που είναι 7 μάνα, λογικά να φανταστώ είναι με ρας. 5 μάνα Hydra και 2 μάνα ρας. Η καλή Hydra είναι 6 μάνα. 6 μάνα με charge γουρούνι. Με γουρουνάκι. Ο 9-9. Νόστιμο. Λοιπόν, δεύτερη Savannah. Δεν θα κάνει χειροπάο. Θα πάει σε Tundra. Ψιλοβαρή αυτό. Ωραίο. Δεν έχει βέβαια master coin, αλλά δεν βιάζεται. Να έχουμε τα πολλά τα Rhino μέσα. Λοιπόν, τα πάντα απειλητικά. Υπάρχει πλανήτης που κάνεις Alexstrasza στο Rexxar. Αντρική Alexstrasza. Και αφήνεις το Rhino κάτω. Ποτέ. Θα γίνει το trade εδώ πέρα. Θα παιχτεί και η ούζα λογικά. Μόνο για να έχουμε κάτι στον board. Τίποτα, εδώ είναι ανυπόφορη κατάσταση για τον Priest. Λες, δηλαδή παλεύει κάθε γύρο. Ξέρετε, θα του πετάει τώρα κάτι κορμιά. Κάθε γύρο κρέατα. Κάτι κρέατα. Εντάξει, έχει τα scream, αλλά θα σου πετάει ένα-ένα threat. Λοιπόν, θα κάνεις ένα-δύο scream. Savannah flanking strike. Και πάμε παρακάτω. Ακόμα και Anduin να βρει δεν μπορεί. Μάζι τη spell. Έχει άρμορο Hawkeye. Έχει το hero power που βρίσκει πράγματα. Αν είχε ένα twilight acolyte, ήταν πολύ ωραία εδώ πέρα. Ένα ψηρί στη Savannah, ωραίο θα ήταν. Αλλά δεν έχει. Δεν έχει. Όπα, εδώ... δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Είναι δύσκολη η κατάσταση. Είναι δύσκολη. Δεν είμαι σίγουρος. Αλλά εγώ παλιά θυμάμαι ότι λέγανε ότι αν η Savannah κάνει connect στη μούρη σου, κάνεις το game. Είναι δύσκολη η κατάσταση, Σπύρο. Οπότε... δεν είναι το πιο efficient screen που έχω δει στη ζωή μου, αλλά... αγίο κακό. Εδώ ο Hunter μας βαράει. Ξανά χειροπάουερ. Αλίπητα. Ξανά χειροπάουερ. Τώρα αρχίζει, πετάει. Τώρα να δούμε τι θα παίξει. Αν παίξει καμιά έδρα και μπορέσει ο Μαρζίτο να τον μπλεκάρει Anduin και να παίξει Anduin, να σκοτώσει το μεγάλο μήνυο στο κενό, να κάνει ένα ωραίο τέτοιο turn. Ώστε να του δώσει το chance να παίξει Alexstrasza. Ακριβώς. Θα υπάρξει μια ευκαιρία. Υπάρχουν out, απλά πρέπει να τραβήξει. Ο Hawkeye καλός παίκτης, πάντα θα προσέχει τα plays του να είναι όσο πιο δύσκολα για το Μαρζίτο. Θα πρέπει κάθε γύρο να του λέει πρέπει να κάνεις clear, πρέπει να κάνεις clear. Έχει το tracking να βρει μία μπαφαρισμένη Tundra Rhino. Για να δούμε. Τη βρήκε. Και αυτό που σου είπα, κάθε γύρο ο Μαρζίτο πρέπει να έχει απάντηση. Εδώ Μαρζίτο αυτό θέλει. Ακριβώς αυτό. Ναι, ναι. Όπα. Ή Anduin. Τι παίζει εδώ. Σ' αρέσει εδώ ή ένα. Όχι. Το δεν είναι απαραίτητη. Brick. Αναγκαστικά θα κάνουμε screen ή dispel. Ναι. Έχουμε και dispel να αντέξουμε. Βάζει dispel και μπορεί να κλέψεις την Tundra. Δεν κακό. Ωπα ρε, αυτό είναι ωραίο. Δεν κακό. Ωραίο. Παίρνεις μια ανάσα. Θες να γκριντάρεις την Kabal. Γκριντάρει την Kabal. Και να πάει σε twilight τώρα. Σ' αρέσει αυτό. Δεν είμαι σίγουρος. Απλά νιώθει... θα βρει καλύτερη. Νιώθει ο Μαρζίτο ότι τελειώνουν τα resources. Νομίζω ότι είναι σε πολύ δύσκολη θέση για να ονειρεύεται ότι θα κλέψει κάτι πολύ μεγάλο αν κάποτε βρει Twilight. Το Twilight Acolyte. Power Shield. Holy Fire. Mindless. Όπα. Ο Μαρζίτο έχει καταλάβει ότι πρέπει να βρει έναν τρόπο να νικήσει το game. Και ο τρόπος είναι Shadow Reaper. Ένα καλό Anduin και Burst κάπως. Μάλιστα. Αλλά υπάρχει armor εκεί. Ισχύει. Δεν είναι τόσο εύκολο. Που η Alexstrasza σημαίνει ότι θα... φατήκ δύσκολα να πάει το match. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και υπάρχει ένα hero power το οποίο κάνει discover και heals. Είναι πολύ ώρα που ο Hawkeye είναι άνετος. Νομίζω ήδη η ένα είναι rush με heal. Οπότε από εκεί θα πάει. Lifesteal rush λες να είναι. Άμα είναι το 2 μάνα lifesteal rush, κοινούπι και άλλο lifesteal. Ωραίο. Αυτά δε, άμα μπλέξει ποτέ, ξέρει, τα παίζει τότε. Ακριβώς. Δηλαδή με το που φάει Alexstrasza, θα ξεκινήσει να κυλιάρει. Με το 4-6 ασχολούμαστε. Κι αν ναι, πώς. Άλλο. Έχει πολλά πλες. Με κλικωμά. Μπορεί να το κάνει. Έχει όλη την άνεση. Σκέφτεται για να χαλάσει την Ιένα. Ιένα, κλικωμά και ένα ρασάκι. Έχει όλη την άνεση να κάνει outvalue και exhaust. Ακριβώς. Το Μαρζίτο δεν τον ενδιαφέρει. Και πρέπει ο Μαρζίτο κάθε turn να μπορεί να απαντήσει σε αυτό. Αυτό είναι ένα καλό ντρο. Το παίρνει ένα turn. Ένα turn περνάει άνετα. Full turn, χιλάρι και δύο μούρι. Ό,τι βρίσκει και αντέχει αυτό το screen. Αλλά δεν αρκεί. Πρέπει να βρει τρόπο να νικήσει. Και ο Hawkeye δεν πρόκειται ποτέ να κάνει overextend. Δηλαδή θα κάνει το hero power και θα βάζει ένα-δύο threat. Ένα-δύο threat τη φορά. Σιγά-σιγά. Ξέρω, μου φαίνεται. Νομίζω ότι θα το δώσω σιγά-σιγά το 2-0. Πρέπει να το δώσουμε. Δυστυχώς έτσι το χάσουν, παιδιά. Αλλά βασικά δεν υπάρχουν και κάρτες στο Μαρζίτο που μπορεί να γυρίσουν το μάτσο. Ποτέ δεν θα βρει χρόνο ο Priest. Έπρεπε να είχε ήδη Anduin για να συζητήσουν κάτι. Drake. Πριμορδιάλιος, κυρίες και κύριοι. Primordial, το δει. Ωραία. Αρκετά φτωχός δράκος εδώ. Εντάξει, εύκολο remove. Έχει δύο Timberwolf. Έχει την Ήδρα. Αλλά νομίζω την Ήδρα την κρατήσει για να χιλάρει. Αν είναι το Rush Hill, έχει το κουνούπι. Hero Power. Κάθε γύρο, Infinite Value. Ξεκάθαρα. Κοίτα διαφορά, 6 κάρτες ο Hawkeye deck, 12 ο Μαρζίνο. Πέφτει το μπουρί. Βλέπουμε και ένα kick. Εδώ σιγά σιγά το power είναι πάρα πολύ. Τελικά η Ήδρα. Lifesteal. Μπορεί να κλέψει εδώ. Αυτό είναι μεγάλο τέρν για το Μάρτιν. Και χιλάρι για 9-3 για 6. Σωστά. Δεν τα χιλάρι και αυτά. Τα ντάμα της που τρώει. Όχι, τι λέω. Θα πάει 2. Α, ναι. Χιλάρι για 2 και τρώει 3. Άρα. Πάει 2 η φτώχεια. Ναι. Και χάρηκα στην αρχή. Ναι, άμα το κλέψει Μάκο Λάιτ. Δεν πειράζει, μαζεύεται τον board αρκετά. Γρήγορο Άγιο. Γίνεται και αυτό. Είναι και αυτό ένα line. Αυτό το φοβάμαι πάρα πολύ. Είναι και αυτό ένα line. Γιατί σου λέει τώρα με αυτό πάει να μου παίξει ένα πολύ μεγάλο threat, εγώ θα το πάρω και μπορεί να κάνω ένα καλύτερο swing. Λοιπόν, ωραία. Αν είσαι Hawkeye, παίζει round από αυτό ή κάνει hero power. Κάθε hero power κάθε γύρο θα κάνει. 3, 6, 9. Μπορεί να κάνει hero power. Κάθε γύρο hero power και το καλύτερο δυνατό board που μπορεί. Μάλιστα. Αν τον μπτεκάρει τώρα, Anduin, έχει ρεαλιστικά chances. Είναι δύσκολο να το σκοτώσει. Είναι δύσκολο. Πολύ υπάρχει δύσκολο. Το armor και υπάρχει το heal που έχει ο Hawkeye στο χέρι. Βλέπουμε και armor με το beetle και heal με το κουνούπι. Για board δεν το συζητάμε. Δηλαδή πρέπει να κάνει connect Alexstrasza, είναι σχεδόν απίθανο. Ποτέ. Απίθανο. Ποτέ. Σκηνάκι για να κάνουμε ένα discover. Τόσο σημαντικά είναι αυτά τα discover. Τα παιδιά παίζουν για 2.000 ευρώ prize pool. Είναι στον ημιτελικό. Οπότε κάθε... Stealth! 12-10 stealth. You better top the Anduin, my friend. Never Anduin. Αυτά είναι τα ωραία του Priest. Ποια ωραία, εδώ τελείωσε. Ναι. Αυτά είναι. Πόσο damage έχει. 12. 13, 14, 15. Το Zombies, τι είναι αυτό. Ένα και ένα είναι. Άρα κάτι insane δεν θα είναι. Οπότε 12, 13, 14, 15. 15. Με kill command. Alexstrasza. Πω. Και σε κοιτάνε 12 μέσα στη μούρη. Kill command. 12. 17 και 3, 20. Με κουνούπι. 6, 7, 8, 9, 10. Δηλαδή 12, 17, 20, 21. 21 έχει 3 γουλφ. 4 γουλφ. 3 γουλφ. 15 και 5, 20. 16, με το κουνούπι είναι πιο πολύ. Του βγαίνει το μάνα για unleash 3 γουλφ και command. Unleash. Το unleash είναι συν 1. Ναι, είναι lethal. Ναι, είναι lethal. Είναι, του βγαίνει το μάνα κανονικά. Αυτό ήταν το play. Και έχει lethal. Και το kill command σε συνδυασμό με το 12-10. Πω. Αργά ή γρήγορα θα συνέβαινε. Καταστρέφει τα μούτρα του Μαρζίτο και κάνει το 2-0. Και του έχει μείνει του Hawkeye ο Paladin. Είναι even Paladin. Even Paladin. Για. Even Paladin. Hunter από Μαρζίτο, Odd Paladin. Και ποιο είναι το τελευταίο του deck. Με τον Priest πήρε νίκη. Όχι. Δεν έχει. Εδώ. Και τον Priest. Αν είσαι Μαρζίτο και ξέρεις ότι έχεις even Paladin, με ποιο deck έχεις τα καλύτερα chances. Έχει σημασία τώρα αν θα χάσουμε 3-0 ή. Έχει σημασία, είναι επιτελικό σου ξαναλέω. Θέλουμε να αγχώσουμε τον αντίπαλο. Μπράβο. Μπορεί να μειώσει το σκορ, ο αντίπαλος να αγχωθεί και να κάνει misplays. Αυτό είναι το σενάριο που έχει σαν winning play. Οπότε ποιο deck έχει το καλύτερο chance. Even Paladin. Ο Priest. Ο Hunter. Α, ο Hunter πήρε νίκη. Τι λέω. Ο Μαρζίτο δεν έχει πάρει. Δεν έχει Hunter. Ο Priest, Και ο Odd Paladin δεν είναι πολύ κακός από τότε που κόψαν τα Pyro. Θεωρητικά ναι. Νομίζω έχουν κόψει όλοι τα Pyro, έτσι, εκτός αν παίζει ο Hawkeye. Για να δούμε ο Μαρζίτο. Ποιο είναι το deck που πιστεύει. Priest. Dragon Priest. Μπορείς να νικήσεις τον Even Paladin, μπορείς. Πολύ άνετα. Καλό ματσάβο. Πολύ άνετα. Dust Breakers, τα Psychic Screams σε διαλύουν. Screams για τα μεγάλα plays, Dust Breaker. Και ο Witch Doctor βοηθάει στο early game. Μάλιστα. Μπορεί ο Even Paladin, βλέποντας το line-up του Μαρζίτο αυτή τη στιγμή, να κάνει 0-3. Hunter, Odd Pala και Priest. Φυσικά και μπορεί. Conquest είναι το format. Φυσικά και μπορεί. Το έχουμε δει άπειρες φορές. Εδώ ο Hawkeye όμως έχει το coin και το coin επιτρέπει κάποια δυνατά plays. Ναι, αλλά άμα είσαι Odd Paladin δεν θες να έχεις το turn 1 εσύ. Even Paladin δεν είναι. Α, ναι, sorry, Even Paladin. Το coin επιτρέπει καλά plays. Αυτό το coin blessing πονάει. Coin blessing. Ή coin το 4, το 3-3 Divine Shield. Corpsetaker. Corpsetaker σε blessing. Αν το βρει. Αυτό. Λοιπόν, πάμε για το πρώτο discover. Εδώ σε θέλω. Death, ακαριέο. Μπαούλα παίζει ο Even Paladin. Είναι απάντηση για το coin blessing play. Μπράβο. Δεν με χαλάει. Καλό. Αν και άλλος θα έλεγε ότι πάει... διπλό Dust Breaker. Και ο Μαρζίτο δεν θα πέσει τόσο εύκολα. Έχει καλά εργαλεία τώρα. Νομίζω χιλάρουμε εδώ πέρα every time. Είναι τι άλλο να κάνει. Μπορεί να κάνει σαν το Vision. Τσάμπα χάνει το μήνυμα. Συμφωνώ. Και πάμε για το 10-3. Για να δούμε. Δύο επιλογές. Διάφορα plays. Δύο επιλογές βλέπω εγώ. Το Coin Kings το βλέπεις επιλογή. Δεν είναι ιδιαίτερα καλό. Και το Coin 4-3 πονάει ο Dust Breaker. Αυτό σκέφτομαι. Για το Coin 4-3 Divine. Υδρολόγος δεν είναι κακός. Νομίζω πολύ weak. Γιατί μπορεί να παίξει 4 σε Coin 6. Σωστό. Και αυτό δεν είναι πολύ κακό. Κάνει σε value τα εξάρια του Hawkeye αυτή τη στιγμή για να κρατήσει το Coin. Πολλά μπορεί να κάνει. Γενικά ο Hawkeye διαλέγει το blessing. Νομίζω Dust Breaker εύκολος. Υπάρχει απάντηση. Ο Hawkeye δεν θέλει να δει την απάντηση, αλλά ο Μαρζίτο την έχει. Δεν αγχώθηκε ο Hawkeye. Το περίμενε. Όχι, εντάξει, γιατί έχει play. Ωραίο το Glass Knight. Πολύ ωραίο. Και δεν μπορεί με το Scaleworm να τρεντάρει το Divine. Μπορεί να κάνει Dispel εδώ. Μας Dispel. Μπορεί να κάνει Dispel και να κρατήσει το Scaleworm. Μήπως το Dispel το θέλεις όμως για το speed. Ναι. Αυτό πόνες. Είναι πιο resource, θέλει να κρατήσει το χέρι του. Δύο μήνυον για ένα. Πόνες. Βέβαια απ' την άλλη βλέπουμε ένα Hawkeye αυτή τη στιγμή που σε εισαγωγικά έχει μπρικάρει. Δεν έχει καλό turn 5. Hydrology, Hero Power. Τώρα να δούμε και τι θα δώσει το Secret. Ένα Corpsetaker ήθελε εδώ, ωραιότατο. Ένα ωραίο Corpsetaker. Βέβαια ο Βαλανίρ μπορεί να δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα. Spellbreaker για tempo 4-3. Φοβάται τον υδρολόγο, σου λέει turn next, τώρα φάμε καμιά Kabal, δεν γουστάρω. Θα μείνω πολύ πίσω. Και ένα Kabal ήρθε. Απίστευτο. Πολύ ωραίο, μπράβο. Έπαιξε around το Hawkeye και δικαιώθηκε. Σαν το Vision. Mind Blast. Στεγνό Mind Blast. Και δίνει και την ούζα. Ούζα για tempo. Ούζα για tempo. Corpsetaker ήρθε, αλλά δεν έχει Wind Fury. Με πολύ όπλο. Πολύ στεγνή ούζα. Μάλιστα. Ο Βαλανίρ κουμπώθηκε και από τον επόμενο γύρο θα ξεκινήσει να βγάζει το value. Σαν το Vision σε Scream. Mind Blast. Όπα, είναι τρελός, είναι τρελός. Είναι άντρας. Πόπο, δεν το περνά ποτέ. Είναι τρελός, είναι τρελός. Είναι τρέλα αυτό τώρα. Μιλάμε... Εν τω μεταξύ, παίρνει Mind Blast χωρίς να έχει ούτε Alexstrasza. Δεν έχει τίποτα, ούτε Anduin. Και είναι τώρα το μάτσα που είπε Paladin που παίζει τόσα κορμιά τεράστια. Δεν ξέρω. Δηλαδή δεν ξέρω πώς νιώθει τόσο άνετος με απλά ένα screen στο χέρι του. Υπάρχει περίπτωση ο Μαρζίτο να το έχει παρατήσει στο matchup. Να έχει απογοητευτεί τόσο πολύ. Τι να πω ρε φίλε, ημιτελικός είναι... Αυτό λέω. Conquest παίζουμε. Ναι, τα stakes είναι υψηλά, δηλαδή δεν πιστεύω ότι το έχει παρατήσει, απλά έχει βρει κάποιο τρόπο στο μυαλό του να κερδίσει το game. Μάλιστα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Μαρζίτο θεωρεί ότι τα out του είναι ή Alexstrasza ή Anduin, ώστε να μπορέσει κάποια στιγμή να σκοτώσει τον αντίπαλο. Μπορεί να έχει, δεν ξέρω, μάτι χιλιετίας, να έχει δύο του, στο 8 τον μπδεκάρι Anduin, στο 9 τον μπδεκάρι Alexstrasza και στο 10 βγάζει το lethal. Τι να σου πω. Έτσι είναι. Εδώ τι παίζουμε. Στην. Εδώ παίζουμε στην. Δεν μας άρεσε. 6 damage είναι πολλά, πρεσάρουμε. Βασικά ο Hawkeye φορσάρει ένα Psychic. Ανάποδα θα τρώσει. Όπα ρε. Εδώ θέλαμε τον Anduin, να κάνουμε και το tempo swing, να κάνουμε remove. Dispel Dust Breaker ωραιότατο. Οπότε, πλέον το Βαλανίρ δεν μπορεί να φάει dispel. Όχι. Οπότε τα μπαούλα ξεκινάνε. Να δούμε πού θα πάει το πρώτο μπαούλα. Ένα scream το έχει. Σωστό. Αλλά είναι μόνο ένα. Ερώτηση. Θες να παίξεις κάτι πριν το Βαλανίρ ή πρώτα Βαλανίρ attack. Μάλιστα. Ενώ ρε παιδί μου υπάρχει κάποιο μήνυμα που δεν θες να πάρει το Βαλανίρ. Εντάξει, τώρα έχω Hawkeye εδώ πέρα, σίγουρα ξέρει ότι είναι αρκετά πιθανό να υπάρχει το screen. Σίγουρα. Οπότε δεν καίγεται να παίξει αυτό που θα πάρει τον buff. Ναι, αλλά σκέψου να μην πειράξει το weapon εννοείς. Μπορεί να παίξει μια χάρπη, ας πούμε. Αυτό θα έλεγα, να παίξει πρώτα τη χάρπη. Μπράβο. Και μετά να πάρει τον buff. Που είναι αρκετά threatening από μόνη της. Έτσι το δέχομαι. Και μόλις γίνει το screen πάνω στη χάρπη να παίξει και τον μπαφαρισμένο minion. Με το βαλανί. Ακριβώς. Δηλαδή δεν καίγεται τώρα να Σωστό. Παίξει τον buff. Ωραία. Λοιπόν, με τι ξεκινάει. Hydrology. Σε... Λογικά θα ήθελε κάποιο redemption. Τι άλλο. Repentance που θα είναι καλό. Να το. Repentance για τον Drake. Και για αυτό το play πάει. Ξέρω ότι η Χάρπη... Τελικά το buff πήγε στο Gangor. Ωραίο ντρο. Clean. Ωραίο ντρο γιατί σε γλιτώνει από το να δώσει το τεράστιο removal. Δεν θα κάνουμε Drake. Αυτό σκέφτομαι. Μήπως το βλέπει ο Μαρζίτο. Μπράβο. Εύκολο. 4-8, πεντανόστιμο. Αντέχει. Αλλά ο Hawkeye έχει εργαλεία. Ο Μαρζίτο είναι ανακουφισμένος που δεν αναγκάζεται να δώσει scream. Έτσι, δηλαδή ήθελε αυτό το Skelgor για ένα Holy Fire κάτι. Η ερώτηση είναι τώρα είναι περιμένεις το Psychic Scream ή παίζεις τώρα τον Gangor. Ο Hawkeye πρέπει να κάνει ένα καλό γύρο όπως και να έχει. Συμφωνούμε ότι αν είσαι Hawkeye βάζεις Redemption, Repentance. Σίγουρα παίζουν πράγματα, παίζουν Primordials. Alexstrasza, Primordial. Απλά πρέπει να μελετήσουμε τι χωράει στο γύρο του, τι θέλει να κάνει. Λογικά χωράει το Secret. Οπότε, με είναι πιθανό να πάει για Tarim. Tarim. Είναι πιθανό. Σου λέει Tarim, γιατί αν φάω Drake, τριντάρω. Τον ενοχλεί και το 4. Ναι. Αυτό πάει για Tarim και face 3 damage. Πολύ ωραίο. Tarim προστατεύει τον board. Πολύ ωραίο τρόπο. Εκπληκτικό τρόπο. Πολύ ωραίο τρόπο. Πες να είναι το καλύτερο τρόπο. Τον γλιτώνει από βάσανα πολλά. Εντάξει, και ο Άκολα ήταν καλός. Εδώ τρεϊντάρουμε προφανώς. Ναι, εντάξει. Ωραία. Μας περαισάρει. Και βλέπουμε ο Μαρζίτο με αυτά τα top deck αντέχει χωρίς να κάνει σάκι. Ωραιότατα από δεξιά, βρίσκει ωραίες λύσεις. Το death ακόμα στο χέρι του Μαρζίτο. Θα βρει έναν Anduin και θα σου πει ποιος πήρε Mind Blast από τα Shadow Vision. Και εσύ κάτσε και περίμενε. Κάτσε και περίμενε, να κάνει screams. Έτσι. Θα κοιτεί τα lines. Ωραία. Λοιπόν, βρήκαμε κι άλλο μπάουλο. Λίτσκι. Από τη μεριά του Πάλα. Δεν θα πάει για Λίτσικα. Δίνεις Consecration. Consecration του επιτρέπει να πάει face με το 3-3. Consecration τόσο άλλο δεν έχει κανένα τεράστιο value, το να κάνεις remove ένα μήνυμα είναι ok. Αν δώσεις Consecration, παίζεις και τον Gangor ή απλά βάζεις Corpsetaker. Νομίζω περιμένει το Scream ο Hawkeye και το Corpsetaker είναι από μόνο του αρκετά threatening. Εντάξει, βέβαια δεν έχει Wind Fury, αλλά okay. Αυτό ναι, ισχύει. Ή ούτε Divine δεν έχει. Παίζει να μην έχει ούτε Divine. Ούτε Divine. Ένα Tirion κάτι δεν έχει μέσα. Παίζει Tirion, δεν ξέρω. Δεν μπορεί. Μερικά τα έχουν βγάλει. Ωπα, τι φτώχεια είναι αυτή. Τι σου είπα. Μεγάλη φτώχεια. Ένα ούτε τόν δεν έχει. Αυτό το είπα threatening λίγο. Ρε Corpsetaker, αλλιώς έχουμε συνηθίσει. Ερώτηση. Είναι το παραθυράκι της Alexstrasza. Μπορεί να πεθάνει ο Priest. 8 damage σε κοιτάνε. Και 8-16. Θέλει σκέψη. Τα 8 είναι πολλά φίλοι. Δηλαδή, άμα παίξει Alexstrasza τώρα ο Μαρζίτο, Equality, Avenging, έχασες. Equality δεν υπάρχει. Ποιος παίζουν Equality. Έχω δει και Equality. Τετράμανο. Ναι. Πρέπει να δούμε τις λίστες. Σωστό. Οι παίκτες ξέρουν τις λίστες. Τις ξέρουν. Είναι open. Αλλά ψιλοακραίο, Δεν είναι η Alex, φίλε. Take it, boy. Δεν ούτως σκοτώνει κιόλας. Απ' την άλλη, θρετενάρει να πάει face η Άλεξ εδώ. Πέρα από την Alexstrasza, με top deck και Mind Blast κέρδισες. Και αυτό. Και ξαφνικά ο Hawkeye είναι στην πρέσα. Εντάξει. 8 damage έχουμε κάτω. Θα τη λαριστεί βέβαια η... Avenging Wrath 7 face, κάπου. Ποιο είναι το chance. Προετοιμασία για Las Vegas. Το chance να πάρεις 7 από τα 8 coin flip. Λίγα. Νομίζω πας Vegas και δεν παίζεις το τουρνουά, πας και παίζεις μαύρο κόκκινο. Και γίνεις εκατομμυριούχος. Εύκολα. Λοιπόν. Τζεμπέιτι. Eye for an eye. Όπα ρε. Κερδίσαμε. Τι έγινε. Τι κάνει. Τι κάνει. Δεν είναι δυνατόν. Τι λες ρε. Δεν είναι δυνατόν. Τι λες ρε. Δεν είναι αυτό το πράγμα ποτέ. Τι λες ρε. Δεν είναι δυνατόν. Δεν το έκανε αυτό ρε φίλε. 7 κόινφλι πήρε. Ο Μαρζίτο θέλει να φύγει από το μαγαζί. Δεν είναι δυνατόν! Τι λες, man!